Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα την 8η Μάρτη 2020, την Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας, την ημέρα σύμβολο αγώνα και διεκδίκησης για τις γυναίκες όλου του κόσμου, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας χαιρετίζει όλες τις γυναίκες αγωνίστριες της ζωής, όλες τις εργαζόμενες και τις άνεργες, τις αυταπασχολούμενες της πόλης και της υπαίθρου, τις νέες μητέρες, τις φοιτήτριες, τις συνταξιούχους, τις πρόσφυγες και μετανάστριες. Από τη σημερινή μας συγκέντρωση στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε όλες τις γυναίκες του κόσμου που βιώνουν τη βαρβαρότητα που γεννά ο πόλεμος, που γεννούν οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη στήριξη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Είμαστε στο πλευρό των γυναικών προσφύγων και μεταναστών που μαζί με τα παιδιά τους εγκλωβίζονται στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τα παζάρια της τουρκικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ένωση και ΝΑΤΟ σφάζουν τους λαούς για των μονοπωλίων τους ανταγωνισμούς. Ένωση και ΝΑΤΟ σφάζουν τους λαούς. Αυτοί οι ανταγωνισμοί ευθύνονται για τη διάλυση χωρών, το ξεριζωμό λαών που εγκλωβίζει τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου και τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο. Νιώθουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων, γιατί κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει πλούσια ιστορία συνδεδεμένη με την πίκρα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Ξέρουμε ότι καμία γυναίκα δεν παίρνει το παιδί της στην αγκαλιά για να διασχίσει βουνά και θάλασσες, παρά μόνο όταν βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο, σε πραγματικό αδιέξοδο. Εχθρός του λαού δεν είναι οι ξεριζωμένοι που μπλέχτηκαν στα πλοκάμια των ανταγωνισμών και εξαπατήθηκαν από κυκλώματα εκμετάλλευσης. Είναι η πολιτική που αυξάνει τα κύματα της προσφυγιάς και μετατρέπει την Ελλάδα σε φυλακή και φρούριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κατάσταση υπάρχει κίνδυνος να περιπλακεί με την εμπλοκή ΝΑΤΟ και Frontex στη φύλαξη των ελληνικών συνόρων. Απευθύνουμε κάλεσμα στις γυναίκες για να απομονώσουν τόσο τον αντιδραστικό εθνικισμό και την καταστολή, όσο και τον επικίνδυνο κοσμοπολιτισμό της θεωρίας των ανοιχτών συνόρων. Έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας να δυναμώσει η αλληλεγγύη των λαών και να μην πιάσει τόπο το εθνικιστικό ρατσιστικό δηλητήριο. Καλούμε τις γυναίκες να δυναμώσουν τον αγώνα για να απαλλαγούμε από το βραχνά ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων, μονοπωλίων που μας καταδικάζουν σε μια ζωή με ανασφάλεια, πολέμους, προσφυγιά, καταπίεση και εκμετάλλευση. Απαιτούμε κατάργηση των κανονισμών του Δουβλίνου και της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που μετατρέπουν την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ να οργανώσουν διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην Τουρκία και στα σύνορα με την Ελλάδα και στα σύνορα με τη Συρία και απευθείας να μεταβούν οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους. Να σταματήσει τώρα κάθε συμμετοχή, στήριξη και εμπλοκή της Ελλάδας στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που στηρίζουν την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, τις επεμβάσεις στη Λιβύη, διαιωνίζοντας τον πόλεμο και τις καταστροφές. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα 110 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας στο συνέδριο των Σοσιαλιστριών Γυναικών, μετά από πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν, τιμάμε τους αγώνες των εργατριών των προηγούμενων αιώνων. Αυτοί οι αγώνες εξακολουθούν και σήμερα να φωτίζουν το δρόμο μας.
το μήνυμα της 8ης Μάρτη παραμένει ζωντανό και επίκαιρο, γιατί η ανισοτιμία ζει και βασιλεύει για τις γυναίκες του Μόχθου. 8 του Μάρτη, σύμβολο αγώνα, θα μας οδηγεί και τούτο τον αιώνα. 8 του Μάρτη, σύμβολο αγώνα, θα μας οδηγεί και τούτο τον αιώνα. Όπλος στον αγώνα μας είναι η κοινή δράση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος με εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες, με ενώσεις αυταπασχολουμένων, με φοιτητικούς συλλόγους, με σωματεία συνταξιούχων, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκόσμια, για να βγούμε στην αντεπίθεση, για να διεκδικήσουμε ζωή με δικαιώματα για μας και τις οικογένειές μας. Η σημερινή μας συγκέντρωση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την υπόθεση, με το ψήφισμα που υπογράφουμε πάνω από 80 φορείς στην Αττική. Η κοινή μας δράση δεν εξαντλείται σε μια διαμαρτυρία το χρόνο, σε μια επαιτειακή εκδήλωση, αλλά επιδιώκουμε να είναι πολύμορφη, να έχει συνέχεια και διάρκεια. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις γυναίκες που ακόμα διστάζουν να βγουν στον αγώνα, που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν στο σωματείο, στο γυναικείο σύλλογο. Η επιδείνωση της θέσης των γυναικών δεν συνδέεται μόνο με την ένταση της αντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης. Σχετίζεται και με την κατάσταση του κινήματος που βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες. Αυτή την κατάσταση έχουμε με τη δύναμη να την ανατρέψουμε, με τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, απορρίπτοντας τις σιρήνες της απογοήτευσης, της ιτοπάθειας, του συμβιβασμού με τη μίζερη ζωή. Να μην χάσουμε άλλο πολύτιμο χρόνο. Καλούμε τις γυναίκες να σκεφτούν πόση δύναμη μπορούν να αντλήσουν όταν οι αγωνίες τους συναντηθούν με τους ελπιδοφόρους δρόμους της αγωνιστικής διεκδίκησης των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Όσο παλεύουμε απομονωμένες με τα θεριά της καθημερινότητας, θα οδηγούμαστε πάντα σε νέα ατομικά αδιέξοδα. Στην πραγματικότητα, η ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ευθύνη, η προσωπικότητα της γυναίκας μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στην καθημερινή συλλογική κοινωνική δράση. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η 8η Μάρτη είναι μέρα διεκδίκησης και αγώνα για ισότιμα δικαιώματα γυναικών και ανδρών στην εργασία, στη μόρφωση, στην οικογένεια, στην κοινωνική δράση. Είναι μέρα αφιερωμένη στις αγωνίστριες της ζωής που τις ξεζουμίζουν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί για να κερδίζουν διπλά και τρίδιπλα. Σε αυτές που ακριβοπληρώνουν τη μητρότητα ή τους φαντάζει μακρινό όνειρο, αφού θεωρείται κόστος για την εργοδοσία και το κράτος. Σε αυτές που τους στερούν ακόμα και τις Κυριακές για να ξεχυλίζουν τα σεντούκια των μεγαλεμπόρων. Σε αυτές που δεν έχουν τον ελάχιστο χρόνο για να συμμετέχουν στο σωματείο τους ή στο γυναικείο σύλλογο. Τι σχέση έχουν οι γυναίκες αυτές με τις γυναίκες μετόχους, τις συζύγους των μετόχων, αλλά και τα πρώτα στελέχη των επιχειρηματικών ομίλων. Τι σχέση έχουν με τις γυναίκες πρώτα βιολιά των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με τις πολιτικές τους διαιωνίζουν και βαθαίνουν τη γυναικεία ανισοτιμία. Καμία. Κι όμως ο ξαναζεσταμένος φεμινισμός στη χώρα μας και παγκόσμια κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να πείσει τις γυναίκες που βιώνουν την εκμετάλλευση και την καταπίεση να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις γυναίκες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών μας. Οι φεμινίστριες καλούν τις γυναίκες να αγωνιστούν ενάντια στους άνδρες καταπιεστές που ευθύνονται για τα δεινά που βιώνουν. Χαρακτηρίζουν πατριαρχική την κοινωνία, υποτιμώντας και αποσιωπώντας τελείως το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμά της, που δεν είναι άλλο από την εκμετάλλευση των εργαζόμενων γενικά και ανεξαρτήτως φύλου.
το κάλεσμά τους για τη φεμινιστική απεργία, προτείνει στις γυναίκες να απεργήσουν στο σπίτι και να μοιραστούν τα βάρη της οικογένειας με τον σύντροφό τους, δηλαδή να συμβιβαστούν με το γεγονός ότι αποτελεί σχεδόν αποκλειστικά ατομική ευθύνη αυτό που θα έπρεπε να είναι κοινωνική υποχρέωση. Τις καλούν να παραιτηθούν από τη διεκδίκηση δημόσιων και δωρεάν υποδομών και υπηρεσιών για τη φροντίδα της οικογένειας, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σε αυτή την προσπάθεια πρωτοστατούν γυναίκες εκπρόσωποι της σοσιαλδημοκρατίας που βγάζουν από το χρονοτούλαπο το φεμινισμό για να προβάλλουν ως εχθρό των γυναικών εκτός από τους άνδρες και τον νεοφιλελευθερισμό. Ενώ στις ίδιες πλατείες και με τα ίδια συνθήματα συναντιούνται και με δυνάμεις δήθεν αντισυστημικές, δήθεν αντικαπιταλιστικές, αντιφασιστικές, αντισεξιστικές. Επιδιώκουν να εγκλωβίσουν τις εργαζόμενες, ιδιαίτερα τη νέα γενιά, για να χάσει από τα μάτια της τον πραγματικό της αντίπαλο. Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αθωώσουν τη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων διαχρονικά, που εκπροσωπούνται τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες. Ό,τι τερτύπια κι αν χρησιμοποιήσουν, δεν ξεχνάμε ότι τόσο η δίθεν προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η συντηρητική νεοφιλελεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, διατήρησαν το αντεργατικό πλαίσιο που γενικεύει τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, που στερεί χιλιάδες εργαζόμενες, εργολαβικές, εργαζόμενες με μπλοκάκι, αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, από μια σειρά άδειες και επιδόματα. Δεν ξεχνάμε ότι και οι δύο κυβερνήσεις διατήρησαν τον νόμο του 1951 που εξαιρεί την άδεια και το επίδομα μητρότητας για τις γυναίκες που δεν έχουν συγκεντρώσει 200 ένσημα την τελευταία διετία. Υπό τη σκέπη όλων των κυβερνήσεων συνεχίστηκαν οι απολύσεις εγγύων αλλά και η εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας και της πρόνοιας, αναγκάζοντας τις γυναίκες να ακριβοπληρώνουν τις ιατρικές επισκέψεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, το προγενετικό έλεγχο, το τοκετό, το παιδικό σταθμό, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δεν ξεχνάμε ότι και οι δύο με πρόσχημα την ισότητα των φύλων διατήρησαν την αντιδραστική κατάργηση της πενταετούς διαφοράς στην ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών αλλά και την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και για τα δύο φύλα. Όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που έβαλαν την υπογραφή τους σε αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα προωθούν την ευελιξία, την κινητικότητα, τις ίσες ευκαιρίες ως δήθεν καινοτομίες. Η αλήθεια είναι ότι αποτελούν νέους αντιδραστικούς κανόνες ζωής που επιβάλλουν οι καπιταλιστές σε βάρος των σύγχρονων δικαιωμάτων της γυναίκας του μόχθου σε όλες τις πλευρές της ζωής της. Λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή, οργανώσου τώρα για την ανατροπή. Λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή, οργανώσου τώρα για την ανατροπή. Οι προτάσεις όλων αυτών που συνοστίζονται κάτω από την ίδια φεμινιστική ομπρέλα είναι η συντήρηση της σημερινής βαρβαρότητας που βιώνουν γυναίκες και άνδρες και όχι η ανατροπή της. Η ελευθερία για την οποία διαρριγνύουν τα ημάτια τους νεοφιλελεύθεροι ή ψευτοπροοδευτικοί, σκοταδιστές ή υπέρμαχοι της αυτοδιάθεσης του σώματος, υποτάσσεται σε ένα μόνο Θεό, την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων. Όσο θα βασιλεύει αυτή η ελευθερία, τόσο θα διατηρείται η γυναική ανισοτιμία, τόσο θα διαιωνίζεται η εκμετάλλευση και η καταπίεση και μάλιστα με νέες μορφές. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
αυτοί που κάνουν κουμάντο στην οικονομία, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλέμποροι, οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που τους υπηρετούν, θέλουν να παραιτηθούμε από τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας. Αξιοποιούν κάθε μέσο για να μας πείσουν. Τη χειραγώγηση αλλά και τη βία. Τον αποπροσανατολισμό αλλά και την τρομοκρατία. Δεν θα τους περάσει, γιατί το κίνητρό μας να ζήσουμε μια ζωή όπως αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας είναι το πιο ισχυρό μας όπλο. Για μας οδηγός είναι οι σύγχρονες ανάγκες μας. Σήμερα, την εποχή της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας και επομένως να γίνει πραγματικότητα η γυναικεία ισοτιμία. Υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί σταθερή εργασία με δικαιώματα, για να εργάζονται όλες οι γυναίκες στο αντικείμενο των σπουδών τους, με δημόσια και δωρεάν επανειδίκευση, με σταθερό ωράριο, με μείωση του γενικού εργάσιμου χρόνου. Υπάρχουν επιστημονικές και τεχνολογικές προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί ολόπλευρη προστασία της μητρότητας από το κράτος, η προστασία του γυναικείου οργανισμού με μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η πολιτική επιλογή, γιατί κυριαρχεί το συμφέρον των καπιταλιστών που θεωρεί κόστος τη δαπάνη για τέτοια προστασία, που αφαιρεί από τη γυναίκα τον ελεύθερο χρόνο αλλά και τη διάθεση για κοινωνική δράση, για συμμετοχή στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, στους συλλόγους γυναικών. Γι' αυτό σήμερα, 8 Μάρτη του 2020, δεν συμβιβαζόμαστε με τα ωράρια και τη ζωή λάστιχο που κατακερματίζουν τη ζωή μας, εξανεμίζουν τον ελεύθερο χρόνο μας. Δεν ανεχόμαστε να εργαζόμαστε χωρίς μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού, η μητρότητα να γίνεται ατομική μας υπόθεση και ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Δεν δεχόμαστε επιστημονικές κατακτήσεις όπως η κρυοσυντήρηση των οαρίων να γίνονται οδούριος σύπος για να αποφασίζει η εργοδοσία πότε και αν θα γίνουμε μητέρες. Αντιπαλεύουμε την πολιτική της ενεργού γύρανσης που μας θέλει να εργαζόμαστε ως τα βαθιά γεράματα, να ζούμε με μισθούς και συντάξεις πείνας. Δεν συμβιβαζόμαστε με τις διακρίσεις σε κάθε πλευρά της ζωής μας, με τις αναχρονιστικές προκαταλήψεις για το ρόλο της γυναίκας. Δεν νομιμοποιούμε τη βαρβαρότητα που βιώνουμε. Μπορούμε να την ανατρέψουμε. Η διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην αγωνιστική στάση ζωής και στη διεκδίκηση για όλα αυτά που μας ανήκουν και που μας στερούν οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι κλωστοϊφατουργίνες της Μασαχουσέτης διαδήλωναν το 1912 διεκδικώντας ψωμί και τριαντάφυλλα. Δηλαδή πάλευαν και για το οκτάωρο, για τους μισθούς, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αλλά και για πολιτισμό και ψυχαγωγία, για όλες τις πλευρές της ζωής της εργάτριας. Ο James Oppenheim στο εμβληματικό του ποίημα για τους μεγάλους γυναικείους εργατικούς αγώνες έγραφε: «Ναι, και για το ψωμί παλεύουμε και για τα τριαντάφυλλα. Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός φέρνουμε τις μεγάλες μέρες». Σήμερα οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας τραβάμε μπροστά ανυποχώρητα, παίρνοντας τη σκυτάλη του αγώνα. Σπάμε τις αλυσίδες του φόβου και διεκδικούμε συλλογικά τα δικαιώματά μας στην εργασία, τη μητρότητα, τον ελεύθερο χρόνο. Βγαίνουμε μπροστά στον αγώνα για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, πολέμους και προσφυγιά. Ζήτω η